Καλημέρα και από μένα έχετε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση, όχι μόνο τη δική σας, αλλά και του μισού πλανήτη. Όλος ο κόσμος, είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να παρηγορήσει ένα πατέρα ο οποίος σήμερα αποχαιρετά το παιδί του, αλλά όλος ο κόσμος είναι πάνω από αυτά τα σπίτια, πάνω από αυτές τις οικογένειες. Εμείς αυτό αισθανόμαστε. Πείτε μας λίγο. Δεν σας ακούω. Λέω, η αίσθηση που έχουμε, κανείς δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση ενός πατέρα που σήμερα αποχαιρετά το παιδί του, αλλά η αίσθηση που έχουμε είναι ότι όλος ο κόσμος έχει τη σκέψη του στα σπίτια σας. Αυτό αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον. Κύριε Χούπα, πείτε μας δύο κουβέντες. Ναι, ναι. Πείτε μας δύο κουβέντες για το πώς η ελπίδα βρέθηκε σε αυτό το τρένο. Απλές κουβέντες. Τα δύο μου τα αγόρια, γιατί έχω και δύο μικρότερα φοιτητές, τα δύο μου αγόρια μικρότερα από την ελπίδα φοιτητές κι αυτοί, θα ερχόντουσαν εδώ στην Αταλάντη για να κάνουν απόκριση με την οικογένεια. Η Ελπίδα με μία φίλη της πήγανε στην Αθήνα για διασκεδαστικούς λόγους. Για το τριήμερο. Ναι, για το τριήμερο. Όπως και όλα τα παιδιά, από ό,τι διαπίστωσα επάνω, συζητώντας με ομοιοπαθείς γονείς στη Λάρισα, πήγανε για λόγους αναψυχής, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και μάλιστα είχαν κανονίσει κιόλας στην επιστροφή, χωρίς να το ξέρω εγώ αυτό τότε, στην επιστροφή να επιβιβαστούν στο τρένο και τα δυο μου τα αγόρια να πάνε όλοι μαζί, παρεούλα επάνω. Δυο τα αγόρια μου και η Ελπίδα και η φιλενάδα της. Από ένα τυχαίο γεγονός που δεν έφτιαξε καλά ο μάστορας, αλλά ήθελε περαιτέρω τον μάστορα, το λάπτοπ της Ελπίδας, έμειναν τα αγόρια να φτιάξουν το λάπτοπ και να φύγουν με το τρένο την άλλη μέρα. Σημειωτένω ότι τα τελευταία 6 χρόνια ταξιδεύουν στο δρομολόγιο Αταλάντη-Θεσσαλονίκη μόνο με το τρένο. Και τίποτα συνήθιζαν άλλο. Και οι τρεις, κύριε Χρήστο, να ταξιδεύουν και οι τρεις μαζί. Πάντα. Μάλιστα. Χριστούγεννα κατέβηκαν και τα τρία μαζί και έφυγαν και τα τρία μαζί. Το Πάσχα θα κατέβαιναν και τα τρία μαζί, θα έφευγαν και τα τρία μαζί. Οπότε πρώτη φορά, όπως μας λέτε, ταξίδεψε μόνη της η Ελπίδα, δεν πήγαν τα δύο της αδέρφια. Η μοναδική φορά που δεν ταξίδεψε μόνη της. Μάλιστα. Θα μπορούσα να είχα πάθει πανολοθρία. Άρα από λοιπόν ποιο, έχετε και τα τρία παιδιά. Από το πιο σίγουρο μέσο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κύριε Χούπα, από την Hellenic Train έχουν επικοινωνήσει μαζί σας. Από την εταιρεία. Σας έχουν αναζητήσει, σας έχουν πει κάτι. Όλο σχεδόν ολόκληρο το πολιτικό στερέωμα έχει επικοινωνήσει μαζί μου, εκτός από αυτούς. Μάλιστα. Εκτός από την Hellenic Train. Εσείς έχετε προσπαθήσει να βρείτε κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες, αυτές οι στιγμές. Σήμερα είναι και η κηδεία. Αλλά δεν ξέρω, ή σκέφτεστε να το κάνετε από αύριο μεθαύριο, αν δεν επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας. Κυρία μου, ήδη την υπόθεση την έχει αναλάβει δικηγόρος. Όπως και τις υποθέσεις όλων των υπόλοιπων, από ό,τι πληροφορούμε. Από εκεί και πέρα, εγώ το παιδί μου είναι νοπό ακόμα, δεν έχω μυαλό για τέτοιες καταστάσεις. Όμως θέτω το εξής δίλημα στο δικηγόρο, είπα το εξής. Ότι δεν θέλω εγώ να βγάλω χρήματα από το αίμα του παιδιού μου. Είμαι μαθημένος να δουλεύω. Είμαι βιοπαλαιστής, να δουλεύω, να υδρώνω και με το μέτωπο ψηλά. Από την άλλη μεριά όμως, ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε 2.800 γραμμάρια και το φτάνει 28 χρονών, με δύο πτυχία, με δύο ξένες γλώσσες, με όνειρα στη ζωή, πώς το τιμάτε? Πόσο τιμάται και να δει οποιαδήποτε τρενοσένα μου πει εμένα τι? Ας έρθει η τρενοσένα, πιστεύω θα έχουν και αυτοί παιδιά, ας έρθουν και αυτοί στη θέση μου. Τι να μου πούνε? Μάλιστα. Κύριε Χούπα, ακούγοντας όλο αυτό το μπαλάκι των ευθυνών να πηγαίνει από τον επιθεωρητή στο σταθμάρχη, από το σταθμάρχη στο δεύτερο σταθμάρχη που δεν πήγε, από το δεύτερο σταθμάρχη
στον άνθρωπο ο οποίος είχε βγάλει τις βάρδιες πριν από λίγες ημέρες, πριν από ένα μήνα κτλ. Εσείς τι σκέφτεστε, τι θέλετε να πείτε? Σε αυτό το θέμα δεν θέλω να πω τίποτα, διότι δεν έχω καμία πληροφόρηση, αλλά και δεν θα ασχοληθώ. Το μόνο όμως που έχω να πω είναι προς την πολιτεία γενικότερα, όχι προς τα κόμματα, προς την πολιτεία γενικότερα, είναι το εξής, το ότι θυσιάστηκαν 56 ηφηγένειες μαζί με τη δική μου. Ας πάρει μήνυμα μια καλή σφαλιάρα το πολιτικό σύστημα για να συνέλθει. Να μην ξαναγίνουν άλλες ηφηγένειες. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Το συστήνω βέβαια, μπορεί να το πάρει ο αέρας. Δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω τίποτα άλλο να πω αυτή τη στιγμή. Θυσία το παιδί σας για μια θυσία το παιδί σας για μια σφαλιάρα αφύπνισης, λέτε. Πρώτα η θυσία και ελπίζω να είναι η σφαλιάρα αφύπνισης. Και να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, όλοι μας έχουμε παιδιά. Όλοι μας. Τι να πει τώρα κάποιος στον πατέρα του μηχανοδηγού που τον είχε μονάκριβο από το Λιανοκλάδι. Έναν. Τι να πει ο πατέρας, κάποιος πατέρας, πώς να παρηγορήσει έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου, δεν θέλω να πω το όνομά του, που η κοπελιά του γλίτωσε εντελώς αλόβητη και το παιδί του εξαφανίστηκε γιατί σηκώθηκε να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Και μην ξεχνάμε ότι το τρένο είναι κάπως παρείστικο. Δεν είσαι το λεωφορείο, κάθεσαι και σε πηγαίνει. Έτσι. Περπατάς το τρένο, καλαμπουρίζεις, γνωρίζεις κόσμο. Κύριε Χρήστο, επειδή μας είπατε ότι τα παιδιά σας χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ συχνά το τρένο τα τελευταία χρόνια. Σας είχαν Μόνο το τρένο. Ωραία. Σας είχαν μεταφέρει κάποιους προβληματισμούς τους στο θέμα, το αν καθυστερούσαν, το αν παρουσίαζαν κάποια προβλήματα, το αν πολλές φορές είχαν κάποιες έτσι από τους υπευθύνους. Δεν το είχαν και πολύ σε εκτίμηση. Και θα σας πω τώρα δύο γεγονότα, τα οποία εγώ μαθημένος με τον παλιό το σιδηρόδρομο, τα θεώρησα και φυσιολογικά. Τα Χριστούγεννα, όταν τα πήγα στην αποβάθρωση τη Θωρέα, τα άφησα εκεί, τα αγκάλιασα, γεια σας παιδιά, καλό δρόμο, μετά από λίγη ώρα θα έπαιρνα τηλέφωνο, που είσαστε, Λαμία, δεν ξέρω, Δομοκό. Λοιπόν, έρχεται το τρένο από την Αθήνα, σταματάει, δεν ανοίγει τις πόρτες και ξεκινάει να φεύγει. Οπότε ήταν ένας γεροντάκος εκεί και του φώναξε Και κάποια στιγμή στο βάθος σταμάτησε, άνοιξε τις πόρτες, τρέξαν τα παιδιά με τη βαλίτσα, μπήκανε μέσα και φύγανε. Αυτό είναι για γέλιο. Ένα το κρατούμενο. Τώρα που ήρθαν τα αγόρια για τις απόκριες, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ήταν, πήγα να τα παραλάβω. Τι ώρα θα είσαστε? Στις 9.30 το μεσημέρι. 2 ώρες καθυστέρηση. Γιατί είχε χαλάσει η μηχανή, τους είπανε, πριν το Λιανοκλάδι. Μάλιστα. Αυτά έχω. Τι να πω. Ξέρετε, τέτοιες ιστορίες υπάρχουν δεκάδες, τις οποίες μαθαίνουμε τώρα σιγά-σιγά, γιατί αν έχει ένα τρένο μια καθυστέρηση κάποια στιγμή. Εδώ φαίνεται ότι μαζεύονταν ένα-ένα τα συννεφάκια και ξέσπασε η μπόρα του Θεού στα κεφάλια μας. Τι να πω. Κύριε Χρήστο, για να σας αφήσουμε και σιγά σιγά, πότε μιλήσατε τελευταία φορά με την Ελπίδα? Ήταν λίγες ώρες πριν μπει στο τρένο και ταξιδέψει? Όχι, κυρία μου, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια, με τα παιδιά μου. Αν έφαγες και αν κοιμήθηκες και τι ώρα έφυγες και τι ώρα. Όχι, δεν. Λοιπόν, εγώ μίλησα με το παιδί μου ότι μπαμπά θα πάω Αθήνα. Οκ, πήγαινε, μεγάλη κοπέλα είσαι. Εγώ θα. Αυτά είναι περισσότερο. Όχι, είναι περισσότερο της μητέρας. Δραστηριότητες. Μου λέγαν τα άλλα τα παιδιά ότι η Ελπίδα θα πάει στην Αθήνα. Και άμα πάει και άμα δεν πάει, τι μεγάλο παιδί είναι. Μάλιστα. Άλλα και παιδί. Σήμερα το τελευταίο αντίο. Τα συλληπιτήριά μας σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς.
να βρεθεί ένας τρόπος, να βρεθεί ένας τρόπος να μαλακώσει τον πόνο σας. Δύναμη και κουράγιο, κύριε Χρήστο, σε εσάς, τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά ο Θεός να σας δώσει δύναμη.